Χιλιάδες είναι οι οδηγοί οχημάτων στο Ρέθυμνο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και του εξωτερικού, που το τελευταίο διάστημα παρέλαβαν το δικό τους ραβασάκι από το Δήμο, με το οποίο καλούνται να πληρώσουν για τη χρήση που έκαναν προηγούμενα χρόνια στο πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων, τότε δηλαδή που η λειτουργία του ανήκε στο Δήμο και όχι σε ιδιώτη. Πρόκειται για οδηγούς που εισήλθαν στο πάρκινγκ όσο ήταν ανοιχτό, δηλαδή μέχρι τις 11 το βράδυ, και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν επειδή το πάρκινγκ είχε κλείσει. Το διάστημα που αφορούν οι περίπου 35.000 βεβαιώσεις είναι από το 2014 έως και το 2017 και μεταφράζεται σε 92.000 ευρώ, ενώ τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν στα ταμεία του Δήμου οι ιδιοκτήτες οχημάτων κυμαίνονται από 1,5 έως και 9,80 ευρώ. Μπορέσαμε και κάναμε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο, 25.000 περίπου εγγραφές, περίπου 10.500 αφημί, ο οποίος λειτουργήθηκε μαζί και έγινε αυτή η αποστολή. Και λαμβάνει τώρα ο κόσμος πια τα ειδοποιητήρια αυτά για χρήση του χώρου που έκαναν, χωρίς όμως να πληρώσουν. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, τα ποσά αυτά δεν έχουν διαγραφεί και παρότι ότι στέλνονται με καθυστέρηση περίπου 5 ετών, οι αποδέκτες των βεβαιώσεων θα πρέπει να διευθετήσουν την οικονομική τους υποχρέωση. Αυτά του είδους τα έσοδα, όπως είναι και τα τέλη τα δικαιώματα από το χώρο στάθμευσης, είναι υποχρεωτικά για την υπηρεσία και ελέγχονται και από το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και από τους ορκωτούς ελεγκτές που ελέγχουν κατά χρόνο τους συλλογισμούς του Δήμου Ρεθύμνης, ότι ο Ταμείας, ειδικά αυτός, έκανε όλες τις ενέργειες για να ζητήσει. Σε περίπτωση όμως που κάποιοι πολίτες αμφισβητούν το εν λόγω ραβασάκι, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους ώστε να εξεταστούν από την υπηρεσία, ενώ το σίγουρο είναι ότι τα ποσά αυτά δεν πρόκειται να βεβαιωθούν στην εφορία και να υπάρξει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Όλη αυτή η διαδικασία επαναπροσδιορίζεται τώρα με αξιολόγηση των ενστάσεων που έχουν γίνει και κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το λύσουμε. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι για το Δήμο είναι τα γραφεία ενοικιαζομένων οχημάτων, όπου προκύπτει ότι είτε κλήσεις για παράνομη στάθμευση, είτε στάθμευση στο πάρκινγκ του Δήμου έγιναν από τουρίστες και όχι από τους ιδιοκτήτες των γραφείων. Με ένα πρώτο υπολογισμό σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για οφειλές 4 εκατομμυρίων ευρώ, με τις μισές από αυτές να βαρύνουν αλλοδαπούς επισκέπτες. Σαφώς και δεν πρέπει να πληρωθούν από τις εταιρείες, κατά την άποψή μου. Και προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα το διαχειριστούμε. Η νομοθεσία λέει ότι θα πρέπει η υπηρεσία να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να φροντίσει να εισπράξει τα έσοδα αυτά. Μέχρι πριν λίγο διάστημα τα αποστέλαμε στη διευθύνση στο εξωτερικό. Διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, είναι το κόστος μεγάλο και δεν υπήρχε από κανέναν ανταπόκριση. Έγινε μία σκέψη και το κάναμε να το θέλουμε στις πρεσβείες των χωρών αυτών. Ούτε αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα.